Ναι, αλλά αυτό δεν είναι όμως αθέτηση μιας ισχυρής γεωστρατηγικής υποσχέσεως της μίας ηγεμονικής δυνάμεως προς την άλλη ηγεμονική δύναμη. Είναι. Για να κάνω μια διευκρίνηση εδώ. Όταν μιλάμε για ηγεμονικές δυνάμεις, δεν μιλάμε για κράτη μεσαίου ή μικρού μεγέθους. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, η Ρωσία δεν είναι η Ιουγκοσλαβία, κύριοι. Βασικό. Μιλάς για το 1/5 της επιφάνειας του πλανήτη, διάβολε. Δηλαδή, κοιτάξτε το χάρτη και θα δείτε τι σημαίνει. Μιλάς για μία χώρα η οποία έχει τα πάντα. Τα πάντα. Από διαμάντια μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κάθε φορά που ασκούνε κυρώσεις στη Ρωσία, τι την κάνουν, την αναγκάζουν να βελτιώσει ένα από τους τομείς στο εσωτερικό της. Αστειευόμενος σήμερα σε ένα κανάλι αθηναϊκό, το πρωί, είπα ότι ο ρωσικός λαός φοβάται μόνο ένα είδος κύρωσης αυτής του ύπατος, τίποτα άλλο. Λοιπόν, έρχεσαι λοιπόν τώρα και παρά το γεγονός ότι μεγάλοι θεωρητικοί Αμερικανοί, στρατηγιστές θεωρητικοί, οι οποίοι υπήρξαν και διπλωμάτες, π.χ. George Kennan, παρακαλώ, μπείτε να μελετήσετε τα κείμενα του Kennan σχετικά με το πώς βλέπει μία πιθανή επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς σε σχέση με τις αντιδράσεις της Σοβιετικής Ενώσεως τότε. Henry Kissinger, ξέρω, δεν τον πολύ συμπαθούμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά αυτά δεν είναι κριτήρια ανάλυσης. Έχει σημασία να κοιτάξουμε τι. Ότι αυτός ο συγκεκριμένος κύριος ήταν σύμβουλος εθνικής ασφαλείας και μετέπειτα υπουργός εξωτερικών και μετέπειτα Νόμπελ Ειρήνης, για όσο αξίζουν όλα αυτά, σε ένα πράγμα αξίζουν. Δεν μπορείς να τον πεις ρωσόφιλο. Ρωσόφιλο δεν το λες. Αυτό λοιπόν το παλικάρι τι είπε. Παλικάρι, τρόπος του λέγει. Λοιπόν, είπε το εξής. Τώρα πρέπει να είναι 92-93. Λοιπόν, είπε το εξής, ότι πρέπει να καταλάβει η Δύση ότι ουδέποτε η Ρωσία, σε άρθρο του στην Washington Post το 2014, χθες δηλαδή, πρέπει να καταλάβει η Δύση ότι η Ρωσία ποτέ, μα ποτέ, δεν θα δει την Ουκρανία ως άλλο έθνος. Πρώτα-πρώτα, το όνομα Ουκρανία το πήρε η Ουκρανία μετά το 1918, Νόβα Ρώσια ήταν. Εντάξει. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά. Σημασία έχει τι λέει ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, διαπρεπής διπλωμάτης, ο οποίος μέχρι σήμερα τυχαίνει να συμβουλεύει όλους τους Αμερικανούς Προέδρους ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητος, είτε είναι δημοκρατική είτε είναι ρεπουμπλικάνη. Η μεγαλύτερη, λέει, πόλεμη εθνικοαπελευθερωτική και η πιο σημαντική, λέει, για τη Ρωσία έγιναν στο έδαφος της Ουκρανίας, όπως λέει η μάχη του Πολτάβα το 1709. Η θρησκεία των, και η εθνότητα των Ρώσων δημιουργήθηκε στο Κίεβο. Το Κίεβο Ρώσ. Ρώσ, το λέει και η λέξη. Εθνική κοιτίδα των Ρώσων ήταν η Ουκρανία. Μέχρι χθες που ήταν η Σοβιετική Ένωση μιλούσαν όλοι ρώσικα. Ε, μάλιστα. Και προσέξτε, λέει, και οι μεγαλύτεροι αντιφρονούντες μας, όπως ο Αλεξάνδερ Σολτζενίτσιν, πάντα έλεγαν ότι η Ουκρανία αποτελεί μέρος της Ρωσίας. Ο οποίος Σολτζενίτσιν άκουγε σοβιετικός, έτσι, και έβγαζε καντήλες, όπως ξέρετε. Δεν σταματάω εδώ. Πάμε και σε έναν ακόμα, τον οποίον πάλι ρωσόφιλο δεν τον λες. Τον μέγιστο των θεωρητικών αυτήν τη στιγμή Αμερικανών,
τον Τζον Μέρσχάιμερ. Όλοι εμείς που ασχολούμεθα με τη θεωρία των διεθνών σχέσεων, τη γεωπολιτική κτλ., θεωρούμε τον Μέρσχάιμερ και τον Μακαρίτη, τον Waltz, Kenneth Waltz, Τζον Μέρσχάιμερ. Αυτοί οι δύο, αυτός, ο Waltz πέθανε πριν 2 χρόνια, ο Μέρσχάιμερ ζει και βασιλεύει. Έκανε μια ομιλία στο Cambridge προχθές. Από την Αμερική τον καλέσανε, ήρθε. Είναι ο πατέρας της θεωρητικής σχολής του λεγόμενου επιθετικού ρεαλισμού. Ιερό τέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρακαλώ, ερευνήστε τα αυτά που σας λέω, γιατί μπορεί να σας κοροϊδεύω. Μπείτε στο Google, διαβάστε και την ομιλία του, δείτε τον να την κάνει κιόλας, γιατί υπάρχει και το βίντεο. Λάθος της Δύσεως, λέει η Ουκρανία, με μια κουβέντα για να μην σας τρώω πολύ χρόνο. Λάθος, λέει, της Δύσεως, Μέγα. Γιατί παίρνω πηγές τόσο έγκυρες από την αμερικανική πλευρά? Γιατί προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός. Δηλαδή, οι γνώστες της άλλης πλευράς τι λένε, μάλιστα. Εκείνο λοιπόν που μένει από τις τρεις αυτές επιφανείς ως προς το κύρος των για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο πηγές, βγαίνει ένα συμπέρασμα. Ότι δεν πρέπει να ξυνόμαστε στην κλίτσα του Τζομπάνι, για να το πω απλά. Δεν πρέπει να κάνουμε τη Ρωσία να αισθάνεται επαπειλούμενη. Γιατί? Γιατί, όπως είπα, δεν είναι Ιουκοσλαβία. Είναι ηγεμονική δύναμη και αυτή. Θα θυμίσω, γιατί εδώ υπάρχει, ξέρετε, στη θεωρία των διεθνών σχέσεων υπάρχει ολόκληρο μέρος της το οποίο ασχολείται με τη θεωρία των μικρών κρατών και τη θεωρία των ηγεμονικών δυνάμεων. Δηλαδή, αντιμετωπίζονται με ένα διαφορετικό οντολογικό υπόβαθρο. Άλλο ζητάς και ψάχνεις να βρεις τη συμπεριφορά των ηγεμονικών δυνάμεων και άλλη των μικρών και μεσαίων κρατών. Ακόμη και θεωρητικά. Τι λέμε λοιπόν εδώ? Η Ρωσία είχε το αντίστοιχο δόγμα Μονρόε? Ναι. Πώς λεγόταν? Near Abroad. Θεωρία του Near Abroad. Του εγγύς εξωτερικού. Δηλαδή, όπως εσύ, παλικάρι μου, στην Ουάσιγκτον, δεν θέλεις να σου βεντουζιάζουμε στην Κεντρική και στην Νότια Αμερική, έτσι κι εγώ δεν θέλω να μου έρχεσαι και να μου φέρνεις το ΝΑΤΟ σου γύρω-γύρω από μένα. Γιατί μου βάζεις βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι μπορούν να πάρουν και πυρηνικές κεφαλές, και μέσα σε 2,5 λεπτά να μου κάνεις τη Μόσχα πυρηνική σκόνη. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Γιατί είμαι κι εγώ ηγεμονική δύναμη. Ό,τι είσαι εσύ, είμαι κι εγώ. Λοιπόν, πρέπει να το υπερασπίσω. Μάλιστα. Με κορόιδεψες τότε. Ναι, δεν θα σε αφήσω να με ξανακοροϊδέψεις.